Καλησπέρα σε όλους τους ακτίδες και φίλους του γηπέδου. Τρίτη σήμερα και οι εργασίες συνεχίζονται κανονικά και στην υπογειοποίηση και στο γήπεδο. Στο γήπεδο κυρίως εσωτερικά, εκτός από τον βορειοδυτικό πυλώνα. Ενώ στην υπογειοποίηση, κάτω από το σημείο ακριβώς που βρισκόμαστε, δουλεύει η μικρή μπουλντόζα, θα πάμε να τη δούμε και αργότερα. Ήρθαμε λοιπόν δυτικά να δούμε τις εργασίες. Δεν ξέρω αν θα ξαναφάνει το μπουλντοζάκι, πριν το είδα. Είναι ακριβώς μπροστά από την είσοδο και έξοδο της μεγάλης υπογείου, του υπογείου. Σε αυτό το κομμάτι το οποίο γίνονται εργασίες για τις για τα στρώματα αποστράγγισης κάτω από την άσφαλτο, η οποία θα μπει στο τέλος. Να και το μπουλντοζάκι βγαίνει. Ουσιαστικά ο χώρος από κάτω έχει καθαριστεί εξ ολοκλήρου από τις σκαλοσιές και έχουν ξεκινήσει για τα καλά το ίσιωμα του δρόμου, η τοποθέτηση, δεν ξέρω αν θα πούν χαλίκι κλπ. Ενώ κάποια στιγμή θα δούμε και το τυχάκι αυτό αριστερά μας να επεκτείνεται μέχρι και περίπου το δέντρο αυτό εδώ, το θανόδι. Γενικά, όπως είπαμε, εργασίες δεν βλέπουμε εξωτερικά του γηπέδου, γίνονται εσωτερικά. Ακούγονται δηλαδή. Έχω μια πολύ ωραία όψη του γηπέδου. Μας δίνει μια πολύ καλή εικόνα το πώς θα είναι στο τέλος. Βλέπω και κάτι δίκτυα εξαρισμού εκεί και κλιματισμού, οπότε τέτοιες εργασίες γίνονται. Πάμε και λίγο προς τα πάνω. Τα λόγια είναι περιττά. Να πούμε ότι το κάγκελο το οποίο θα τοποθετηθεί στο ισόγειο θα είναι μαύρο χρώματος και όχι γκρι, όπως βλέπουμε στην οθόνη. Λοιπόν, ήρθαμε βόρειο-δυτικά, όπου βλέπουμε τις εργασίες που γίνονται για τον πυλώνα. Ακόμα είμαστε στην τοποθέτηση των σκαλοσιών, η οποία έχουν τοποθετηθεί κάποιοι όροφοι παραπάνω. Δεν έχει φτάσει βέβαια μέχρι πάνω στην πυλώνα. Οπότε πιστεύω μέσα στην εβδομάδα θα ολοκληρωθεί η όλη τοποθέτηση και θα ξεκινήσουν κανονικά οι εργασίες για το βάψιμό του. Ήρθαμε ανατολικά και βλέπουμε το χαλίγκι όπου έχει έρθει και έχει απλωθεί σε ένα κομμάτι, το οποίο αποτελεί ένα από τα αποστραγγιστικά στρώματα του κάτω από την άσφαλτο, ενώ βλέπουμε και τα χώματα πάνω από την κάλυψη.
σιγά σιγά γίνονται εργασίες. Να πούμε εδώ στο τυχάκι θα μπει κάγκελο, δεν θα μείνει έτσι εννοείται. Οι περαιτέρω εργασίες στην ανάπλαση του άλσους βέβαια είναι, θα ανήκουν στο Δήμο και όχι στην ανοίξει την Ιντρακάτ. Πάμε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, εδώ να πούμε ότι έχει μπει μια στρώση χώματος πάνω από την κάλυψη. Εδώ έχουν γίνει και κάποιες επιχωματώσεις στη μεριά του άλσους. Πάνω από την επιχωμάτιση μάλλον θα μπει πέτο καθαραιότητας, όπως μας είπε και ο καλός ο φίλος την Κυριακή. Θα μπει μετά ένα κοκκόδες υλικό και μετά τα τουβλάκια της πεζοδρόμησης. Εδώ να πούμε και το τοιχείο το οποίο έχει ολοκληρωθεί και χωρίζει την υπογειοποίηση από το άλσος το οποίο και είδαμε στην σχεδοδέτηση την προηγούμενη εβδομάδα έχει ξεκαλυμπωθεί και ίσως μπήκε χώμα από την πλευρά που βρισκόμαστε. Πάμε να δούμε και τις εργασίες στην ανατολική πλευρά του γηπέδου, όπου αρκετά από τα τοιχεία έχουν περαστεί με στόκο και είναι έτοιμα για βάψιμο. Ενώ εδώ στο κεντρικό σημείο της ανατολικής πλευράς, όπως και στη δυτική πλευρά, στο κομμάτι όπου θα τοποθετηθούν οι τζαμαρίες, έχει βαφτεί μαύρο χρώμα. Έχουμε βαφτεί μαύρο χρώμα τα πετά. Ενώ στα υπόλοιπα που θα είναι διαφανή τα τζάμια, είπαμε πως θα τοποθετηθεί ένα φίλτρο τύπου φιμέ, όπου πάνω κιόλας θα μπει και ο χορηγός. Και θα μοιάζει αρκετά παρόμοια και με τη δυτική πλευρά, όπως και με την βόρεια και την νότια πλευρά, με μικρές διαφορές αυτό στο τα κτίρια. Εργασίες γίνονται και με δίσκο, όπως ακούμε, κάπου εδώ πέρα εσωτερικά. Να πούμε ότι το μάτς του, το πρώτο του hardball ακυρώθηκε, μάλλον αναβλήθηκε λόγω κρουσμάτων. Υγεία να έχουν τα παιδιά πάνω απ' όλα. Αυτά από τις εργασίες στη Νέα Φιλαδέλφεια. Και ραντεβού στις επόμενες εργασίες. Μόνο ΑΕΚ.